Ανάμεσα στο πλήθος των Αγίων των ημερών αυτών και των ημερών που περάσαν και της σημερινής ημέρας και των επομένων ημερών, επέλεξα να μιλήσουμε σήμερα αναφερόμενοι στον μεγάλο ομολογητή Άγιο της πίστης μας, ο οποίος είναι και προστάτης όλων ημών των αποτυχισμένων, ο οποίος είχε κάνει διακοπή μνημοσύνου τον καιρό του και που γιορτάζει... και της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών που εορτάζει αύριο. Είναι ο προστάτης της Εταιρείας Ορθοδόξων Σπουδών και ο προστάτης όλων ημών που βρισκόμαστε σε αυτόν τον δρόμο, το μαρτυρικό δρόμο της αποτυχήσεως, της διακοπής, της μνημόνευσης των επισκόπων μας. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη μορφή. Και είχα πειρασμό από ποιον να εμπνευστώ και να μιλήσω για τον Άγιο Θεόδωρο. Επέλεξα αρχικά τον συνεξαριστή, έκανα και μια μεταφορά στην γλώσσα την καθομιλουμένη για να μπορέσετε να το κατανοήσετε. Μετά σκέφτηκα τον πατέρα Θεόδωρο τον Ζήση, ο οποίος έχει αρκετές ομιλίες πάνω στον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, και είπα να κλέψω από εκείνον κάποιο κείμενο ή κάποια ομιλία και να την διαβάσω σήμερα. Αλλά επειδή σκεφτήκαμε τους συνεργάτες μας αυτές τις ημέρες να βάζουμε τις ομιλίες του πατέρα Θεοδόρου στην κατάνοιξη σχεδόν επί εβδομαδιαίας βάσεως για τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, τελικά κατέληξα να φέρω ένα κείμενο ενός άλλου επισκόπου, ενός επισκόπου ο οποίος διέκοψε, ομολογητού της πίστεως, ο οποίος και εκείνος διέκοψε το μνημόσυνο του Πατριάρχη της εποχής του και ο οποίος με το θάρρος που είχε η καρδιά του, με το ανδρείο φρόνημα, με το γενναίο φρόνημα που είχε η καρδιά του, αφήνει και στην εποχή μας την παρακαταθήκη του, και παρακαλώ, όπως προθές την αγρυπνία του Αγίου Νεκταρίου, σας παρακάλεσα έναν προς έναν να κάνετε εσωτερική προσευχή ώστε να μην επιτρέψει ο Άγιος Νεκτάριος να γίνει η άλωση της Αίγινας από τους σχισματικούς επισκόπους, και τελικά ο Άγιος Νεκτάριος προστάτευσε την ίσο του και δεν μπόρεσαν να πατήσουν το πόδι τους εκεί οι σχισματικοί επίσκοποι της Ουκρανίας. Παρακαλώ και σήμερα όλους σας, έναν προς έναν, να κάνετε καρδιακή ευχή ο Θεός να αναδείξει στις ημέρες μας έστω έναν επίσκοπο στην Εκκλησία της Ελλάδος που θα διακόψει το μνημόσυνο της Ιεράς Συνόδου και του Βαρθολομαίου και θα μπορέσει να συγκεντρώσει κοντά του όλα τα πλήθη εκείνων των αγωνιστών και ευσεβών χριστιανών που είναι αυτή τη στιγμή σκορπισμένοι σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την ανάγκη που υπάρχει και στις ημέρες μας για αυτή την αγωνιστική έτσι, και σπουδαία παρουσία Ορθοδόξων μέσα από το δρόμο αυτό της διακοπής του μνημοσύνου. Έγραφε λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης τα εξής για τον Άγιο Θεόδωρο. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αγαπητοί μου, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, του οποίου η μνήμη εορτάζεται την 11η Νοεμβρίου, είναι μια πελωρία μορφή. Εάν υπήρχε στην Ελλάδα τηλεόραση με σκοπό να παράγει έργα μεγάλα και υψηλά και προέβαλε σε συνέχειες όχι έργα επέσχυτα και φθοροποιά, αλλά έργα ανωτέρας πνοής, θα μπορούσε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της και την παραγωγή μιας ταινίας με θέμα τη μεγάλη αυτή μορφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εάν δε η τηλεόραση έδειχνε σε σειρά εκπομπών ένα έργο με τη ζωή του Αγίου αυτού, να είστε βέβαιοι πως δεν θα έμενε μάτι αδάκριτο βλέποντας το πρόσωπό του τη δόξα της Εκκλησίας μας. Στην ταραχώδη εποχή που ζούμε, στα δύσκολα τούτα χρόνια, κάτι σημαντικό έχει να μας πει ο βίος του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Τα χρόνια είναι παράλληλα. Ό,τι συνέβη στην εποχή του Θεοδόρου του Στουδίτου συμβαίνει και σήμερα. Και όπως εκείνος αγωνίστηκε, έτσι πρέπει να αγωνιστούμε και εμείς κατά το ρητό του Αποστόλου «Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών ή την εσελάλησαν ημίν το Λόγο του Θεού». Όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστη από την προς Εβραίους επιστολή. Δηλαδή, να θυμάστε τους πνευματικούς σας οδηγούς που σας δίδαξαν το Λόγο του Θεού και επανεξετάζοντας που σας έφερε η συναστροφή μαζί τους, να μιμήστε την πίστη τους.
Επιτρέψατε μου λοιπόν εν συντομία να παρουσιάσω ενώπιόν σας τη γιγαντιαία μορφή του μεγάλου αυτού ομολογητού της πίστεως. Ανοίγουμε την ιστορία και μεταφερόμεθα προ στο παρελθόν, στα παλαιότερα έδοξα χρόνια. Όμως υπάρχει διαστημόπλιο με το οποίο, όπως υπάρχει διαστημόπλιο με το οποίο οι αστροναύτες μπορούν να φτάσουν σε άλλο πλανήτη, έτσι υπάρχει και μέσο με το οποίο μπορούμε και εμείς να μεταφερθούμε σε άλλον καιρό στο παρελθόν και να δούμε να ζωντανεύουν εμπρός μας παλαιές ιστορίες και αρχαίες δόξες. Το μέσο αυτό είναι η φαντασία μας. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν με τη φαντασία μας πίσω στον καιρό του Βυζαντίου και ας σταματήσουμε στην πόλη των ονείρων μας, στην Κωνσταντινούπολη. Βρισκόμαστε στο 795 μετά Χριστόν. Μπορείτε να μου πείτε ποιος ήταν τότε ο αυτοκράτορας που βασίλευε στη μεγάλη και ένδοξο αυτή πόλη? Ο Ματαιώτης Ματαιωτήτων. Άρα τι σε στη βασιλεύς ή στρατιώτης? Επερθόν γάρο θάνατος, τα αυτά πάντα εξυφάνιστε. Κανείς δεν θυμάται. Όπως και μετά από 100 χρόνια, ποιος θα θυμάται ποιος είναι σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιος είναι πρωθυπουργός και ποιος είναι υπουργός της δικαιοσύνης? Και ποιος θα θυμάται ποιος είναι αρχιεπίσκοπος και ποιος είναι επίσκοπος? Αλλά αν η ιστορία σβήνει τα ονόματα εκείνων που επρόδωσαν, δηλαδή και επίσκοποι μπορεί να προδώσουν και αρχιεπίσκοποι, την πίστη και την πατρίδα, θα ζουν όμως πάντοτε μέσα στις καρδιές των Ορθοδόξων Ελλήνων, όσα χρόνια και περάσουν τα ονόματα των αγωνιστών και ομολογητών της Ορθοδοξίας, εις μνημόσυνων αιώνιων έστε δίκαιος. Και ενώ το όνομα του βασιλέως εκείνου, το αυτοκράτορος που ατίμασε τον βίο του με μια αισχρά πράξη, έχει σβηστεί και μόνο οι ιστοριοδίφε ερευνούν για να βρουν το όνομά του, η ιστορία έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομα ενός ασκητού, του Θεοδόρου του Στουδίτου. Ποιος ήταν ο Θεόδωρος ο Στουδίτης? Δεν θα εξιστορήσουμε εδώ όλο τον βίο του. Τρεις μαθητές του είχαν γράψει την ιστορία του. Γεννήθηκε το 759 στην Κωνσταντινούπολη. Δεν γεννήθηκε από βράχο. Κανείς δεν γεννιέται από βράχο. Όλος μια μάνα μας γέννησε και η μάνα παίζει σπουδαίο ρόλο. Πίσω από κάθε μεγάλον άνδρα ζητήστε τη γυναίκα, ζητήστε τη μάνα. Όπως πίσω από τον Μέγα Βασίλειο είναι η Εμέλεια και πίσω από τον Χρυσόστομο είναι η Ανθούσα και πίσω από τον Γρηγόρη το Θεολόγο είναι η Νόνα και πίσω από τον Ιερό Αυγουστίνο είναι η Μόνικα η Αγία, έτσι λοιπόν και πίσω από τον Άγιο Θεόδωρο το Στουδίτη είναι η μάνα, η γλυκύτατη μάνα, το όνομά της Θεοκτίστη. Όταν πέθανε η μητέρα του, ο Θεόδωρος πήγε στον τάφο της και έκλαιγε. Έκλαψε σαν τον Χριστό και εξεφώνησε ένα λόγο περισπούδαστο. Εκεί ονομάζει τη μητέρα του με το όνομα Δημήτυρ, δηλαδή μάνα δυο φορές. Ω μάνα γλυκιά, μάνα δυο φορές. Τι θα πει δυο φορές μάνα? Σαν να της έλεγε, με γέννησες δυο φορές. Μια φορά με γέννησες με το φυσικό τρόπο, μικρά γέννησης αυτή, αλλά με γέννησες και κατά άλλον τρόπο, πνευματικό τρόπο. Μαζί με το γάλα που με πότισες και το γάλα του Χριστού, την Ιερά Διδασκαλία. Και το ζήν και το ευζήν, όφιλε στη μητέρα του. Εκείνη τον έπαιρνε την ημέρα στα γόνατά της και τον δίδασκε, αλλά και τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, κάτω από τα άστρα και μπροστά στα αφρίζοντα κύματα του Βοσφόρου, τον γονάτιζε και τον μάθαινε να προσεύχεται και να επικοινωνεί με το ουράνιο πατέρα. Ω μάνα γλυκιά, δυο φορές με γέννησες. Από τέτοια μάνα βγήκε, κλονάρι ένδοξο εκλεκτής, γενναίας, σπανίας οικογενείας. Από μικρός ακολούθησε τον Χριστό, αφιερώθηκε στην υπηρεσία του, έκτισε μοναστήρι. Τι μοναστήρι? Κοντά στο Θεόδωρο του Στουδίτη μαζευτήκανε, παρακαλώ μετρήστε, 1000 νέοι, λεβεντιά και δόξα, στρατιώτες του Χριστού που έφτιαξαν κοινόβιον. Τι σημαίνει κοινόβιο? Κράτος Θεού. Επιτρέψτε μου να μιλήσω με τη σύγχρονη γλώσσα, αν και κινδυνεύω να παρεξηγηθώ. Το κοινόβιο του Στουδίτη ήταν μια σοσιαλιστική χριστιανική κοινωνία. Όλα κοινά, τίποτε ίδιον, κανείς δεν είχε ιδιοκτησία. Και έβρισκες να υπάρχουν εκεί όλα τα επαγγέλματα και όλες οι δουλειές και γεωργοί και βοσκοί και κτίστες και ξυλουργοί και σιδηρουργοί και αγωγιάτες και μάγειροι και υποδηματοποιοί, ακόμη και τυπογράφοι. Εκεί υπήρχε το μεγαλύτερο
τυπογραφείο της Ανατολής. Μα είναι δυνατόν το 795 τυπογραφείο? Η τυπογραφία, μεγάλη εφεύρεση στην οποία οφείλει τόσα η ανθρωπότης, έγινε όπως ξέρουμε τον 15ο αιώνα. Πώς λοιπόν τον 8ο αιώνα είχε ως του δίτης τυπογραφείο? Οι καλόγεροι ξενυχτούσαν αντιγράφοντας κείμενα μέχρι τις πρωινές ώρες. Τα Άγια Χεράκια τους έγραφαν Αποστόλους, έγραφαν Ευαγγέλια, έγραφαν Πατέρες, Χρυσόστομο, Μέγα Βασίλειο, Μέγα Αθανάσιο, έγραφαν και κλασικούς, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Θουκυδίδη. Αν σήμερα υπάρχει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι άλλοι συγγραφείς, αυτό το οφείλουμε στα Άγια Χέρια των καλογύρων εκείνων που ήταν οι τυπογράφοι της εποχής και αντέγραφαν καλλιγραφικώς όλα τα σπουδαία κείμενα. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν ακόμα και ποιητής. Η λεγόμενη αναβαθμή της Οκτωήχου, που είναι μέλι γλυκύτατο, τα εγκόμια του Επιταφείου Θρήνου που ψάλλονται τη Μεγάλη Παρασκευή και πολλοί άλλοι ύμνοι είναι όλα έργα του θεοπνεύστου αυτού ανδρός, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Αυτό ήταν το έργο του μεγάλου αυτού πατρός της Εκκλησίας μας. Και ποιο ήταν το τέλος του? Είπαμε ότι ο Άγιος Θεόδωρος είχε μοναστήρι και θα περίμενε κανείς να τελειώσει τη ζωή του εκεί. Πέθανε λοιπόν στο μοναστήρι? Τα μοναστήρια και οι αδερφότητες, ας τα ακούσουν αυτά, δεν είναι αυτοσκοπός, είναι μέσα. Το επαναλαμβάνω, οι αδερφότητες και τα μοναστήρια δεν είναι αυτοσκοπός και τα μέσα αυτά έχουν αξία εφόσον υπάρχει σκοπός, και σκοπός είναι η δόξα του Θεού. Έρχονται στιγμές που θα θυσιάσεις όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και το μοναστήρι σου. Καλείσαι να το κάνεις ολοκαύτωμα για τη δόξα του Χριστού. Και όπως κάτω στην Κρήτη στο Αρκάδιο ο Γαβριήλ έβαλε φωτιά και έκαψε το μοναστήρι και η φλόγα του Αρκαδίου φώτισε τον κόσμο και συνεταίρισε τα μέγιστα στην απελευθέρωση της Κρήτης, έτσι και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, για να κτίσει τον περιλάλητο μοναστήρι του Στουδίου, κατέβαλε κόπους και μόχθους ετών. Αλλά ήρθε στιγμή που για να διατηρήσει το μοναστήρι του έπρεπε να κάνει συμβιβασμούς σε ζητήματα Ορθοδόξου πίστεως. Τότε εκείνος, μπροστά στον κίνδυνο των συμβιβασμών, δεν λυπήθηκε το μοναστήρι του. Δεν είπε θα υποχωρήσω, αλλά σε μια στιγμή, δραματική στιγμή της ιστορίας, το έκαψε σε εισαγωγικά το μοναστήρι, το έκανε λιβάνι και θυσία. Τότε το μοναστήρι αυτό διαλύθηκε. Από τους 1000 μοναχούς που διώχθηκαν βιαίως, άλλοι πέθαναν στην εξορία, άλλοι υποβλήθηκαν σε ποικίλες δοκιμασίες και μαρτύρια, ομολογώντας την Ορθόδοξο πίστη, υπέστησαν κακώσεις, έχασαν τα μάτια τους ή άλλα μέλη του σώματός τους. Σκορπίστηκαν οι σεβάσμοι οι μοναχοί, ερείπια έγινε το περίφημο μοναστήρι. Φυσικό είναι να ρωτήσει κανείς, μα πώς διαλύθηκε μια τόσο ένδοξος αδερφότητα? Πώς? Εδώ ακριβώς θέλω να προσέξετε, αγαπητοί μου. Στα χρόνια εκείνα συνέβη ένα θλιβερό γεγονός και η είδηση διαδόθηκε μέσα στην πόλη. Πώς διαδόθηκε? Εφημερίδες δεν υπήρχαν, ραδιόφωνα δεν υπήρχαν, τηλεοράσεις δεν υπήρχαν. Αλλά η πρώτη εφημερίδα ποια είναι? Είναι το στόμα. Αυτή είναι η πρώτη εφημερίδα. Πω πω τι έγινε, δυστύχημα, χειρότερο και από κάθε δυστύχημα. Χειρότερο από το να χαλάσει μια εκκλησία, έλεγαν από στόμα σε στόμα οι κάτοικοι. Γιατί το να γκρεμίσεις μια εκκλησία είναι φοβερό. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν ακόμα πιο φοβερό. Τι συνέβη λοιπόν? Τι δυστύχημα ήταν αυτό? Πρόκειται για πνευματικό δυστύχημα. Μέσα στα ανάκτορα, ο τότε αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, από το 780 στο 797, είχε μια Αγία γυναίκα, το όνομά της Μαρία. Δεν είχε ο Κωνσταντίνος κανένα παράπονο εναντίον της Μαρίας. Οι ιστορικοί της εποχής εκείνης μαρτυρούν ότι η Μαρία υπήρξε υπόδειγμα γυναικός. Κι όμως, μια μέρα ο αυτοκράτορας τη διώχνει, την πετάει έξω από τα ανάκτορα. Έπειτα με στρατιώτες την παίρνει και τη στέλνει σε ένα μοναστήρι. Και εκεί χωρίς τη θέλησή της την κάνει καλόγρια, πράγμα που απογορεύουν οι κανόνες. Δεν σταματά όμως εδώ το κακό. Αφού έδιωξε την όμιμη σύζυγό του, παίρνει ο σύζυγο μια άλλη γυναίκα, μια νέα, που έλαμπε από κάλος σωματικό, αλλά υστερεί το ψυχικού κάλους. Ο γάμος έγινε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, μέσα στα ανάκτορα. Και επειδή δεν βρισκόταν άλλος ιερεύς στην πόλη να το στεφανώσει, ένας παπάς από εκείνους που αποτελούν έσχος
για την Εκκλησία του Χριστού, πάντοτε θα υπάρχουν προδότες παπάδες και προδότες δεσποτάδες. Ένας τέτοιος παπάς, ο Ιωσήφ, που ήταν πρωτόπαπα στην Αγία Σοφία, ανέβηκε τη νύχτα απάνω και στεφάνωσε το παράνομο ζεύγος. Και μόνο αυτό, την άλλη μέρα ο Κωνσταντίνος, ενώ η νόμιμη σύζυγος έκλαιγε μέσα στους τέσσερις τοίχους του κελιού του μοναστηριού, αγκαζέ, παρακαλώ, με τη Θεοδότη, πάνω στην ανακτορική άμαξα, με τα πολλής φαντασίας, πήγε στην Αγία Σοφία και εκεί η πόρνη και παλακής εστέφθη επισήμως Αυγούστα Βασίλισσα. Το πρώτο έγκλημα του αυτοκράτορος είναι που έδιωξε την νόμιμη γυναίκα του ανετίως. Το δεύτερο του έγκλημα την έκλεισε παρά τη θέλησή της στο μοναστήρι. Το τρίτο έγκλημα πήρε ως σύζυγο την πόρνη αυτή τη Θεοδότη. Το τέταρτο τη στεφανώθηκε νύχτα στα ανάκτορα. Το πέμπτο έκανε βασίλισσα την παλακίδα μέσα στην Αγία Σοφία. Το έκτο, ποιο το έκτο, ότι το παράδειγμά του θα το μιμήθηκαν ασφαλώς υπουργοί, στρατηγοί, ναύαρχοι, μεγάλοι και μικροί, για να ανάψει φωτιά μεγάλη στο έθνος. Μεγάλο το σκάνδαλο, κι όμως κανείς δεν μιλούσε. Σιωπή νεκροταφείου, ποιος να μιλήσει. Τότε, μέσα στη σιωπή, ακούστηκε βροντί και έλαμψε αστραπή. Κάποιος μίλησε, κάποιος φώναξε. Ποιος ήταν, ο Πατριάρχης? Όχι. Δεσπότης? Όχι. Ποιος? Ένας απλός ιερομόναχος, ο ηγόμενος του Στοδίου, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, του οποίου να έχουμε την ευχή. Αυτός μίλησε. Αυτός ήλεξε το παράνομο αυτοκρατορικό ζεύγος, ήλεξε τον αυλοκόλακα ιερέα που το στεφάνωσε, έκοψε δε και το μνημόσυνο του τότε Πατριάρχου, επειδή και αυτός δεν τιμώρησε τον παρανομήσαντα ιερέα. Αυτές τις ημέρες, χθες συγκεκριμένα, διαβάσαμε για μια αντίδραση στην Αίγινα από μια ηγουμένη μιας Ιεράς Μονής, της Ιεράς Μονής του Αγίου Μινά, που δεν είναι δεσπότης, που δεν είναι πατριάρχης, που δεν είναι ιερομόναχος, είναι μια γερόντισσα η οποία έβαλε τα σύνθη της μπροστά και κατέδειξε ποια είναι η αλήθεια. Είπε: δεν δέχομαι στο μοναστήρι μου ούτε ως προσκυνητές τους σχισματικούς Ουκρανούς επισκόπους που δεν είναι επίσκοποι, που δεν είναι λαϊκοί, που είναι αναθεματισμένοι και αφορισμένοι. Αυτά έπρεπε να τα πει ο δεσπότης. Δεν έπρεπε να τα πει μια μοναχή. Πάντοτε σε σκληρές εποχές και σε στιγμές δύσκολες αναδεικνύει ο Θεός πρόσωπα που με παρησία θα υπερασπιστούν την πίστη. Όταν ο Δαβίδ αμάρτησε, παρουσιάστηκε ένας Νάθαν που στάθηκε μπροστά του και τον ήλεξε. Και όταν ο Αχαάβ ασέβησε με την περιβόητη εκείνη η Εζάβελ, ένας Ηλίας ανέβηκε στα ανάκτορα και ήλεξε το παράνομο βασιλικό ζεύγος. Και όταν ο Ηρώδης έδιωξε την νόμιμη γυναίκα του και πήρε τη διαβόητη Ηρωδιάδα, ένας πρόδρομος είπε: το ούκα εξεστήσει έχει τη γυναίκα του αδερφού σου. Και όταν στην Κωνσταντινούπολη η Ευδοξία με τον Αρκάδιο αντιτάχθηκαν στην Εκκλησία, τότε ένας Χρυσόστομος ήλεξε την κατάσταση. Έτσι και στην εποχή αυτή παρουσιάστηκε ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τι έκανε? Πρώτον, έπαυσε το μνημόσυνο, το πολυχρόνιο του βασιλέως Κωνσταντίνου του Έκτου. Δεύτερον, έπαυσε το μνημόσυνο του Πατριάρχη Ταρασίου. Τρίτον, ξεσήκωσε το λαό. Τέλος, νύχτα η ώρα, έκανε λιτανία μέσα στην Κωνσταντινούπολη και έσυσε ολόκληρη την πόλη. Το αποτέλεσμα, ανοίξτε την ιστορία να μάθετε το αποτέλεσμα. Ο βασιλιάς ταράχτηκε. Και τι σκέφτηκε? Προσπάθησε αρχικά με κολακίες και άλλα μέσα να κάνει τον Άγιο Θεόδωρο να συγκατατεθεί, εκμεταλλευόμενος και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Και το σημαντικό αυτό στοιχείο είναι ότι η Θεοδότη, η Παλακίδα, όπως την ονόμαζε ο Άγιος Θεόδωρος, που πήρε ως βασίλισσα στα ανάκτορα ο Κωνσταντίνος, διώχνοντας την Αγία του γυναίκα τη Μαρία, η Θεοδότη αυτή ήταν εξαδέλφη του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Αν ήταν κανένας άλλος, θα είχε χαρά και αγαλίαση. Αφού η εξαδέλφη του έγινε βασίλισσα, θα μπορούσε πλέον να ανεβαίνει στα ανάκτορα και να επιτυχάνει ό,τι θέλει. Εκείνος όμως δεν σκέφτηκε έτσι. Ιδού το μεγαλείο του Αγίου. Δεν ανήκε στην κατηγορία εκείνων που έχουν υπεράνω του πνευματικού χρέους τις κοσμικές σχέσεις και υπεράνω της πνευματικής συγγενείας την κατά σάρκα συγγένεια. Όχι. Πάνω από τη σάρκα είναι το πνεύμα. Ο Χριστός είπε: οφειλών πατέρα ή μητέρα υπερ εμέ ούκ έστιμο άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα ή αδερφούς ή γυναίκα ή άλλου συγγενείς.
υπέρ εμέ ουκ αίσθημο άξιος. Θα αγαπάς τη γυναίκα σου, θα αγαπάς τα παιδιά σου, θα αγαπάς τους συγγενείς σου, θα αγαπάς τους φίλους σου, θα αγαπάς τους πάντας. Αλλά παραπάνω από όλους θα έχεις τον Χριστό και την αλήθεια. Έτσι έκανε και ο Στοδίτης. Γι' αυτό δεν υπελόγησε τη Θεοδότη. Εκείνη ήλπιζε ότι ο εξάδελφός της, ο καλός της εξάδελφος, ο Άγιος εξάδελφος, που ζούσε με την προσευχή και κρατούσε το κομποσχήνι, θα τη δεχόταν. Πίστευε ότι προσφέροντάς του ορισμένα πολύτιμα δώρα θα τον έκαμπτε. Και μια μέρα πήραν μια άμαξα με χρυσοστόλιστα άλογα, τη φόρτωσαν δώρα, διαμάντια και άλλα και ξεκίνησαν με συνοδεία να πάνε στο μοναστήρι του εξαδέλφου της. Ένας σκοπός που φύλαγε ψηλά στο πύργο του μοναστηριού, μόλις είδε να έρχεται η βασιλική άμαξα με τη Θεοδότη και τον Αυτοκράτορα, αμέσως ειδοποίησε τον ηγούμενο. Τότε ο Θεόδωρος του Δίτης διατάζει να χτυπήσουν πέθυμα οι καμπάνες του μοναστηριού σαν να ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Και όταν η αυτοκρατορική συνοδεία πλησίασε στην πύλη και ήταν έτοιμη να μπει στο μοναστήρι, 10 μοναχοί έκλεισαν με πάταγο την πόρτα κατάμουτρα στο βασιλιά. Έτσι η Θεοδότη επέστρεψε ταπεινωμένη στα ανάκτορα. Ενώ λοιπόν ο Ιωσήφ την κολάκευε, ο Άγιος Θεόδωρος την ήλεγξε. Με την υπόθεση του κόλακος αυτού ιερέως του Ιωσήφ, που στεφάνωσε το παράνομο βασιλικό ζεύγος και συνεχεία καθαιρέθηκε επί της βασιλίσσης Ειρήνης της Αθηναίας από τον Πατριάρχη Ταράσιο, ο Άγιος Θεόδωρος αναγκάστηκε να κόψει το μνημόσυνο και το επομένο Πατριάρχο, του Νικηφόρου του Πρώτου, που είναι και Άγιος της Εκκλησίας μας. Διότι και αυτός, υποχωρώντας στην επιθυμία του Αυτοκράτορος Νικηφόρου, αποκατέστησε με σύνοδο τον Ιωσήφ στο ιερατικό αξίωμα. Η διακοπή αυτή του μνημοσύνου στήχησε στον Άγιο Θεόδωρο την πρώτη εξορία, την εξορία του στην ίσο Χάλκη. Ύστερα από αυτό, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης εξορίστηκε και για δεύτερη φορά λόγω της ακάμπτου μαχητικότητάς του. Αγωνίστηκε δε και υπέρ των Αγίων εικόνων, κάνοντας μάλιστα με τους μοναχούς του μέσα στην πόρη και λιτανία που πήρε τη μορφή διαδηλώσεως του Ορθοδόξου λαού κατά των αιρετικών οικονομάχων. Η διαδήλωση σε αυτή του στήχησε πάλι διωγμό και τρίτη εξορία. Στρατιώτες μπήκαν στο μοναστήρι δέρνοντας και χτυπώντας. Συνέλαβαν τον ηγούμενο και σκόρπισαν τους μοναχούς. Πρώτη φορά είχε εξοριστεί το 808 στη Χάλκη για το παράνομο γάμο. Τη δεύτερη φορά εξορίστηκε πάλι για τον ίδιο λόγο. Και τρίτη φορά εξορίστηκε το 815 στη Σμύρνη για τις Άγιες Εικόνες. Τότε τον έκλεισαν στο υπόγειο του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Σμύρνης και εκεί τον μαστίγωναν αλίπητα. Αργότερα, το 826, διαμαρτυρήθηκε τελευταία φορά και για τον παράνομο γάμο του Αυτοκράτορος Μιχαήλ του Δευτέρου. Τέλος, σε ηλικία 67 ετών, το έτος 826, μια βραδιά, μια Αγία ημέρα, προεστάθηκε το τέλος του. Ήταν 9 Νοεμβρίου. Κάλεσε τα πνευματικά του παιδιά και τα αποχαιρέτησε. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Παιδιά μου, φυλάξατε ορθόδοξον την πίστην και βίωνα κυλίδωτον και ο Θεός μαζί σας». Στις 11 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, τους παρακάλεσε να ψάλουν τον άμωμο, τον μεγαλύτερο ψαλμό του ψαλτηρίου, τον 18ο. Και όταν οι μοναχοί έλεγαν με δάκρυα το στίχο «Εις τον αιώνα ουμή επιλάθω με το δικαιωμάτου σου, ότι εν αυτής εις εσάς με Κύριε», δηλαδή «Ω Θεέ μου, ποτέ δεν θα ξεχάσω τα λόγια του νόμου σου, γιατί με αυτά μας έδωσε ζωή», την ώρα εκείνη φτερούγησε η Αγία του ψυχή και παρέδωσε το πνεύμα στο ουράνιο πατέρα. Ο Άγιος Θεόδωρος, μετά την τρίτη εξορία, δεν ξαναείδε το μοναστήρι του, που το κατέλαβαν άλλοι μοναχοί, οπαδοί των εικονομάχων. Μακριά από το στούδιο, θλιβόμενος και προσευχόμενος, πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του εκεί, στον τόπο της εξορίας του, και έτσι έκλεισε τα μάτια του στο μάτιο αυτό κόσμο. Οι παραλληλισμοί με την σύγχρονη εποχή είναι μάλλον μάτιος σκόπος. Όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στις ημέρες μας που δεν έχουμε υποστεί ούτε εξορία, ούτε μαρτύριο, ούτε τίποτε. Μπορεί να έρθουν δυσκολότερες ημέρες, όπως φαίνεται με όλα αυτά που κάνουν οι οικουμενιστές. Εμείς να παρακαλούμε αυτούς τους Αγίους, όπως τον Άγιο τον Θεόδωρο του Στουδίτη, να μας εμψυχώνει στην πίστη, να δυναμώνουμε και να κοιτάσουμε μόνο στον ουρανό, που είναι ο ευθύς δρόμος για την αγιότητα, και ό,τι περιλαμβάνει αυτός ο δρόμος, ό,τι άσχημο για τη ζωή μας,
εμείς να κάνουμε υπομονή και να έχουμε βαθιά πίστη στο Θεό ότι Εκείνος δέχεται την αγωνιστική μας διάθεση ως λιβάνι ευχαριστήριο προς τον ουρανό. Αμήν.